Πάμε τώρα λίγο να τρέξουμε και κύριε Γκαβέλα, δεν σας έχω ξεχάσει, θα σας δώσω τον λόγο. Να τρέξουμε όμως λίγο το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε νέα μηνύματα, ντοκουμέντα, τα οποία τα έχουμε αλλιεύσει από το δικαστικό και το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα οποία καταδεικνύουν ότι για την εισβολή η οποία στα καλά του καθουμένου έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στο σπίτι της κυρίας Πολυζογοπούλου, μια εισβολή η οποία σήμανε το πάτημα του panic button, την κατάθεση μηνύσεων και το ένταλμα σύλληψη το οποίο εκδόθηκε σε βάρος του Απόστολου Λύτρα. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να γίνει εκείνη την ημέρα εκείνη η επίσκεψη, γιατί θυμάστε ότι ο κύριος Κρυεμάδης, ο συνεργάτης του γραφείου, είχε δημιουργήσει ένα group στο Viber, στο οποίο έλεγε, τι έλεγε κύριε Γκαβέλα, ούτε λίγο δε πολύ, ότι αν δεν πήγαιναν να πάρουν κάποια χρήματα και κάποια αντικείμενα, θα καταστρεφόταν ένα ολόκληρο δικηγορικό γραφείο. Και θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε εσείς ευθέως, αν εσείς. Χτύπα ξύλο, χτυπάω ξύλο έτσι. Και δυνατά. Πάθετε ένα τύχημα. Δεν εσείς... χτυπήσετε, τίποτα άλλο μην χτυπήσετε. Όχι, τίποτα άλλο δεν χτυπάω. Είναι τη μόδα. Ναι, τη μόδα. Λοιπόν, αν εσείς ο κύριος Στεφανάκης που έχετε μαζί αυτή την εξαιρετική δικηγορική εταιρεία, πάθετε ένα ατύχημα ή αρρωστήσετε ή νοσήσετε και δύο μέρες δεν δώσετε το παρόν στο δικηγορικό σας γραφείο, θα καταρρεύσει το γραφείο. Θα μείνουν απλήρωτοι συνεργάτες. Δεν θα γίνουν οι δίκες. Τι θα συμβεί. Κοιτάξτε, η δικηγορία είναι μια προσωποπαγής κατάσταση. Ναι. Σίγουρα ο εντολέας επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και κατά κανόνα θέλει να εκπροσωπείται από το πρόσωπο το οποίο επιλέγει. Σπανίως δέχεται να εκπροσωπηθεί από κάποιο συνεργάτη. Όμως. Όχι, εγώ λέω θα μείνουν απλήρωτοι συνεργάτες σας. Δεν θα υπάρχουν τα έξοδα του γραφείου. Νομίζω ότι μπορούν να καλυφθούν αυτά. Μπορούν να καλυφθούν αυτά. Τώρα δεν μπορώ να γνωρίζω τα interna corporis τη. Επειδή δεν τα γνωρίζετε, νομίζω ότι αυτό το βίντεο το οποίο ακολουθεί θα σας διαφωτίσει. Νέα λοιπόν μηνύματα, ντοκουμέντα, τα οποία ουσιαστικά καταδεικνύουν ότι οι διάλογοι στο Viber, αυτό το group το οποίο έκανε ο κύριος Κρυεμάδης, ο οποίος κατά τη δήλωσή του στην εκπομπή ήταν ο εμπνευστής αυτού του group, έγιναν απλά και μόνο για να δικαιολογηθεί η εισβολή στο σπίτι της κυρίας Πολυζογοπούλου. Θα δείτε μηνύματα τα οποία έχει ανταλλάξει η κυρία Πολυζογοπούλου με την γραμματέα του γραφείου. Βάσει των οποίων διευθετούνται όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες, παρά το γεγονός ότι η κυρία Πολυζογοπούλου ήταν κλινήρηση, ήταν η δεύτερη μέρα μετά την επίθεση την οποία έχει δεχθεί. Και θα δείτε και το μήνυμα το οποίο έχει ανταλλάξει, της έχει στείλει μάλλον η κόρη του κύριου Λύτρα, η οποία ουσιαστικά τι αποκαλύπτει, ότι αυτό το οποίο θέλανε Αταλή και Θανάση εκείνη την ημέρα δεν ήταν ούτε χρήματα για τους πληστηριασμούς, ούτε χρήματα για το γραφείο, ούτε τίποτα. Αυτά τα οποία θέλανε ήταν να πάρουν τα κλειδιά της Φεράρι. Για ποιο λόγο θέλουν να πάρουν τα κλειδιά της Φεράρι. Καίγεται δηλαδή και η Φεράρι ήταν το πρώτο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλουν να πάρουν τα κλειδιά της Φεράρι. Ενδεχομένως για να μην γίνει έρευνα από τις δικαστικές αρχές αυτό το αυτοκίνητο στο οποίο σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός. Δεν μπορώ να απαντήσω επ' αυτού. Δεν έχει να προσφέρει και τίποτα το αυτοκίνητο όμως. Ναι. Τι να προσφέρει. Όταν έχεις μια ιατροδικαστική έκθεση καθρέφτη, τι να σου προσφέρει. Εκτός και αν το αυτοκίνητο περιέχει κάποια αντικείμενα μέσα, δεν ξέρω τι. Πολύτιμα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και την έρευνα το οποίο έχουμε κάνει. Νέα μηνύματα ντοκουμέντο τα οποία αποδεικνύουν ότι ευνίδια επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας Πολυζογοπούλου το βράδυ της περασμένης Τρίτης 18 Ιουνίου δεν έγινε εξαιτίας κάποιου ευνίδιου γεγονότος, επειδή όπως ισχυριζόταν στο group στο Viber ο συνεργάτης του γραφείου Γιώργος Κρυεμάδης, καταστρεφόταν το σύμπαν και διαλυόταν το γραφείο, αλλά ούτε επειδή η κόρη του Απόστολου Λύτρα θα έφευγε για να δει πανεπιστήμια στην Κύπρο, αποκαλύπτει η έρευνα των ανοιχτών υποθέσεων. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έχουν ανταλλαγεί εκείνη την ημέρα μεταξύ του θύματος και της συνεργάτηδος του γραφείου, αλλά και της κόρης του ποινικολόγου, οι υποχρεώσεις του δικηγορικού γραφείου εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται ότι ο απότερος σκοπός της ξαφνικής επίσκεψης το βράδυ της Τρίτης, που οδήγησε στην υποβολή μηνύσεων και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του δικηγόρου, ήταν να παραλυφθούν τα κλειδιά της Φεράρι, μέσα στην οποία σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός της Πολυζογοπούλου. Στις 8:42 το βράδυ της μοιραίας Τρίτης, ενώ η Σοφία Πολυζογοπούλου βρίσκεται σε ειδικό ψυχικής υγείας κάνοντας θεραπεία, ο δικηγόρος συνεργάτης του γραφείου, Γιώργος Κρυεμάδης, ανοίγει group στο Viber, στο οποίο βάζει τον Απόστολο Λύτρα και τη Σοφία Πολυζογοπούλου. Εκεί λοιπόν, ο ίδιος επιδίδεται σε ένα ρεσιτάλ καταστροφολογίας, κάνοντας λόγο για οικονομικά προβλήματα που δήθεν πνίγουν το γραφείο. Στην αρχή, ο Κρυεμάδης λέει απευθυνόμενος και στους δύο ότι δεν τον νοιάζει ποιος προσφέρει περισσότερα ή λιγότερα, αλλά ότι έχουν κάνει μια αυτοκρατορία που
συνεπάγεται ευθύνες, οι οποίες ξεπερνάνε και τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές. Υπάρχουν άτομα στο γραφείο που δεν έχουν πληρωθεί. Με όλο αυτό δεν έχει μπει στο γραφείο δεκάρα τσακιστή. Υπάρχουν υποθέσεις που για να προχωρήσουν χρειάζονται χρήματα για παράβολα, φωτοτυπίες. Ακόμα και οι αναβολές θέλουν 100 ευρώ. Υπάρχουν άτομα στο γραφείο που δεν έχουν πληρωθεί. Όλοι αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει λεφτά από την τσέπη μας για έξοδα. Σε κάποια παιδιά δεν περισσεύουν τα 100 και τα 200 ευρώ. Στη συνέχεια του συγκεκριμένου γραπτού παραλυρήματος, ο εν λόγω συνεργάτης ρωτά με κοινικό τρόπο και δίχως να μπορεί, όπως δείχνει, να αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Θέλετε να σφαχτείτε? Σφαχτείτε. Θέλετε να ξεκατηνιαστείτε? Ξεκατηνιαστείτε. Θέλετε να καταστραφείτε? Καταστραφείτε. Θέλετε να πτωχεύσετε? Πτωχεύστε. Υπάρχουν εδώ όμως άτομα που δουλεύουν και για τους δυο σας. Ναι, κυρία Σοφία, περισσότερο για τον Αποστόλη, που είναι επιστήμονες, που έχουν έξοδα, που δουλεύουν υπερορίες, που βάζουν πλάτη, λεφτά από την τσέπη τους. Σφίχτε τα δόντια. Κάντε στην προσωπική και δικαστική σας ζωή ό,τι θέλετε, όμως σεβαστείτε τα άτομα που μήνες ή και χρόνια δουλεύουν για εσάς. Γιώργο, προσπαθούν τα παιδιά να μιλήσουν με τη Σοφία, να πάνε να πάρουν τα λεφτά μου για το δάνειο και για εσάς και το γραφείο και δεν απαντάει. Κύριε Αποστόλη, αλήθεια, αν υπήρχε τρόπος μέσω Viber θα σας έριχνα μπουνιά. Και για την Άντια που φεύγει αύριο και δεν έχω. Αναλάβετε και οι δύο τις ευθύνες που επιλέξατε να έχετε. Ναι. Σημειώνεται ότι 7 λεπτά πριν δημιουργηθεί το συγκεκριμένο group στο Viber, στις 8:35 το βράδυ της Τρίτης, ο Κριεμάδης είχε στείλει μήνυμα στην Πολυζωγοπούλου, λέγοντας ότι του ζήτησε ο Λίτρας να την καλέσει γιατί η κόρη του έφευγε για Κύπρο και χρειαζόταν τα χρήματα και ότι την Παρασκευή έπρεπε να πληρωθεί η τράπεζα. Τα νέα μηνύματα τα οποία έχουν εισφερθεί ήδη σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές και αποκαλύπτονται από την έρευνα της εκπομπής καταδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι διάλογοι ήταν προσχηματικοί προκειμένου να αιτιολογηθεί η ξαφνική εισβολή στο σπίτι της Πολυζωγοπούλου που είχε ως τελικό στόχο να παραδοθούν τα κλειδιά της Φεράρι. Κανένα γραφείο δεν καταστρεφόταν, καθώς κανένας λογαριασμός δεν είχε μπλοκαριστεί από την Σοφία Πολυζωγοπούλου. Αντιθέτως, την Τρίτη το πρωί, το θύμα της επίθεσης είχε διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητες συνομιλώντας με συνεργάτηδα του γραφείου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες για τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου λειτουργούν δύο λογαριασμοί. Ένας της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, από τον οποίο κόβονταν τα γραμμάτια και έξοδα για εισιτήρια, και ένας του Απόστολου Λίτρα, που διευθετούνταν οι λοιπές υποχρεώσεις. Το πρωί λοιπόν της Τρίτης υπάρχει διάλογος μεταξύ μιας γραμματέως του γραφείου και της Πολυζωγοπούλου, όπου φαίνεται ότι η γραμματέας αλλάζει τους κωδικούς του e-banking του λογαριασμού της Πολυζωγοπούλου, προκειμένου να τους χειρίζεται η ίδια, μιας και το θύμα της επίθεσης δεν είναι σε θέση να προχωρά σε πληρωμές. Ωστόσο, πρέπει να ενημερώσω μην μπουν και το κλειδώσουν με τους παλαιούς κωδικούς. Πώς θέλετε να το κάνω, να τους πάρω τηλέφωνο ή να στείλω μήνυμα? Αν είναι να κοπεί κάτι, ας το λένε σε εσένα. Είναι κάτι για σήμερα, αύριο? Ναι, πρέπει να παραλάβουμε δικογραφία για... Οκ, κόψε εσύ. Η εκπομπή αποκαλύπτει όμως ότι υπάρχει και γραπτό μήνυμα, το οποίο έστειλε την Τρίτη η κόρη του Λίτρα στην Σοφία Πολυζωγοπούλου, με το οποίο αποκαλύπτεται ότι εκείνο που ζητούνταν πραγματικά εκείνη την ημέρα ήταν τα κλειδιά της Φεράρι. Το μήνυμα έχει ως εξής. Σοφία, συγγνώμη για την ενόχληση. Μπορώ να περάσω να πάρω τα κλειδιά του Φεράρι? Θα το πάει ο Δημήτρης στον γκαράζ γιατί είναι δημοσιογράφη. Λοιπόν, αυτά τα δύο νέα μηνύματα τα οποία αποκαλύπτουμε σήμερα ουσιαστικά καταδεικνύουν όλη την αλήθεια και ουσιαστικά τι λένε? Ότι όλο αυτό το οποίο στήθηκε μέσω του κυρίου Κριεμάδη το βράδυ της Τρίτης στις 8:42 μέσω του Viber ήταν προσχηματικό. Και με το έτσι θέλω, με έναν τρόπο ο οποίος χαρακτηρίζεται από την κυρία Πολυζωγοπούλου ως τραμπούκικος, κάποιοι πήγανε στο σπίτι παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους οι οποίοι υπήρχαν. Γιατί κανένα γραφείο δεν κατέρε, είναι απλά τα πράγματα. Τη στιγμή που αυτό το κορίτσι, αυτή η γυναίκα, αυτή η εξαίρετη δικηγόρος ήταν και νοσούσε και πήγαινε, ερχόταν σε ψυχολόγους και προσπαθούσε να επουλώσει και τα ψυχικά τραύματα, αλλά και τα τραύματα τα οποία έφερε στο πρόσωπό της, είχε φροντίσει από το ίδιο πρωινό να διευθετήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες. Ο λογαριασμός του κύριου Λίτρα δεν είχε μπλοκαριστεί. Είχε πληρώσει μάλιστα κάποια έξοδα για δικογραφίες και για παραστάσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Και όλα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Κριεμάδης, ο οποίος νομίζω ότι αν και δικηγόρος έβαλε και εκείνος το χεράκι του προκειμένου να προφυλακιστεί ο κύριος Λίτρας, είναι, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ούτε γραφεία κατέρεαν, ούτε συνεργάτες ήταν απλήρωτοι, τίποτα δεν συνέβαινε. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται μέσω του νέου διαλόγου με την κόρη είναι ότι θέλανε να βάλουν στο χέρι τα κλειδιά της Φεράρι. Και επίσης πρέπει να πω και κάτι άλλο, γιατί το έχω πληροφορηθεί μέσω του ρηπορτάζ, ότι το προηγούμενο Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η κυρία Πολυζωγοπούλου,
κατόπιν συνεννόησης και email που έστειλε στον κύριο Πέτρο Πανταζή, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Λίτρα, πήγανε πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τον νόμιμο τρόπο και πήραν όλα αυτά τα οποία άνοικαν στον κύριο Λίτρα.